Συναδέλφισες και συνάδελφοι, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής από την πρώτη στιγμή με μία σειρά πρωτοβουλειών το προηγούμενο διάστημα έχει αναδείξει την τραγική πολιτική που θέλει να φέρει τα σκουπίδια μέσα στα σπίτια μας και που είναι η ίδια πολιτική που εδώ και πολλά χρόνια έχει γεμίσει με καρκίνο τους συναδέλφους μας στη Δυτική Αττική. Άλλωστε, αυτή είναι η στόχευση όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και είναι η ίδια πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας, που μας αφήνει άνεργους, κακοπληρωμένους, που χτυπάει τα συνδικαλιστικά δικαιώματά μας και τις ελευθερίες. Είναι η ίδια πολιτική που φτιάχνει αναπτυξιακά πολυνομοσχέδια για να δίνει ζεστό χρήμα στους μονοπωλιακούς ομίλους με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Η επιδίωξή τους και εδώ στην Ανατολική και στην Ανατολική Αττική είναι γνωστές και στο παρελθόν με την προσπάθεια πριν μερικά χρόνια στην Κερατέα όπου το Εργατικό Κέντρο και τότε είχε πρωτοστατήσει στον αγώνα του λαού της περιοχής αλλά και τώρα με την επιδίωξή τους σαν πρώην Λατομία Κυριακού στο Κοροπή να ανοίξουν νέους σιωματερές και να γεμίσουμε καρκίνο όλο και περισσότερους εργαζόμενους και το λαό. Φυσικά είμαστε αντίθετοι στη συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της φυλής, όπως και στη λειτουργία στο γραμματικό, αλλά και στην απαράδεκτη κατάσταση σε μια σειρά από περιοχές και να υπάρχουν μικρές κομματορές και να αποθέτουν τα σκουπίδια τους οι Δήμοι εκεί και διωγγώνοντας έτσι και μεγαλώνοντας το πρόβλημα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, συνεχίζουν την υποβάθμιση της ζωής μας. Και όλα αυτά φυσικά δεν γίνονται τυχαία, ούτε από αφέλεια των εκάστοτε κυβερνήσεων και περιφερειακών αρχών, αλλά είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν οι κυβερνήσεις για να ταΐζουν από ένα υπαρκτό και μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων με ζεστό χρήμα ντόπιους και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους που λιμένονται και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι λοιπόν, κρίνοντας με μοναδικό γνώμονα το κέρδος, γιατί για αυτούς το σκουπίδι συνάδελφοι και συναδέλφισσες είναι κέρδος, είναι αναπόφευκτο οι σχεδιασμοί σου να μην παίρνουν υπόψη τις λαϊκές ανάγκες, το τι πραγματικά συμφέρει το λαό, αλλά τι συμφέρει αυτούς τους ομίλους και πώς με το λιγότερο δυνατό κόστος θα εισπράξουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό δεν μπορεί να κριθεί πλέον από το λαό, γι' αυτό και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να περάσει από κομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτες για να μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη πατώντας πάνω στην ασυδοσία και στα εργατικά δικαιώματα που θα τσακιστούν ακόμα περισσότερο. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ζήτημα πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος, γιατί αφορά πρώτα απ' όλα την υγεία και την ποιότητα της ζωής των λαϊκών στρωμάτων και πιο ειδικά των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς και την αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος που επιχειρείται με την ιδιωτικοποίηση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ζωής μας δεν θα έχει τέλος αν δεν βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό στο στόχαστρό μας πρέπει να μπουν συνολικά όσοι υπηρετούν ένα σύστημα που μας θέλει άνεργους και όσους δουλεύουν χωρίς δικαιώματα, που το καλοκαίρι θα καιγόμαστε, το χειμώνα θα πνιγόμαστε μέσα σε κομματερές και σκουπίδια για να κερδίζουν κάποιοι λίγοι σε βάρος της ζωής μας. Η λύση βρίσκεται στον αγώνα για έναν δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Γι' αυτό καλούμε το λαό και τους εργαζόμενους να παλέψουν για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με ενιαίο κρατικό φορέα, με ανακύκλωση στην πηγή, με χώρους ελεγμένους που να καθοριστούν με κριτήρια επιστημονικά, που να προστατεύουν την ποιότητα της ζωής με μόνιμο προσωπικό και με πλήρη δικαιώματα. Έχουμε επίγνωση ότι αυτός ο σχεδιασμός έρχεται σε σύγκρουση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό άλλωστε απορρίπτεται από την κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή. Όμως είναι ο μόνος δρόμος και για την αποκατάσταση των πληγών από τις κομματερές,
και για φιλολαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων που αποτελεί ζωτική ανάγκη των εργαζομένων και του λαού. Το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής θα συνεχίσει να αναδεικνύει και να αποκαλύπτει τις αιτίες και τη βαθιά ταξική πολιτική αυτών των προβλημάτων, ώστε ο λαός να στοχεύσει τον πραγματικό αντίπαλο που του στερεί σε όλα τα επίπεδα τη ζωή του και να παλέψει για τις σύγχρονες ανάγκες του. Καλή δύναμη.